στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί τον εντοπίσαμε τον συνάδελφο από την από την Βουλγαρία, αλλά είναι στην Ελλάδα. Είναι ο Βασίλ Κόλεφ, συνάδελφος. Βασίλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, how are you? Fine, thank you. Λοιπόν, Στέργιο, να ξεκινάς εσύ μαζί του στα αγγλικά, να μάθουμε κάποια πράγματα για για τη Λεύσκη, μιας και ασχολείται με το ρεπορτάζ της Λεύσκη στην Βουλγαρία. Μια πρώτη άποψη, ας πούμε, για την κατάσταση που μια τοποθέτηση για την κατάσταση που βρίσκεται η Λεύσκη αυτή τη στιγμή. Good afternoon, Mr. Kolev. First of all, you are in Greece. Hello. For vacations or not? No, I'm in Chania at the moment, but here I have seen the draw, which will take Levski to PAOK, and I'm happy because from 10 years I'm going to PAOK matches, and it's one of my favorite teams, so I expect to have a lot of fun with these games. Of course, Levski is my favorite team, so I hope Levski will win this time. I see. And Mr. Sirakov told the same thing, that PAOK is his favorite team from Greece. Yeah, we are the same with him, because one of our favorite other teams is Tottenham Hotspur from England, so almost all the teams are the same, which we follow, so yeah, it's true, he said this. But listen, this is good, because we all are watching PAOK, and we know how strong they are. Okay, one moment to translate, please. Μας λέει λοιπόν ο συνάδελφος, ο Βασίλ Κόλεφ, ότι ο PAOK είναι από τις αγαπημένες του, η αγαπημένη του ομάδα στην Ελλάδα. Χαίρεται πάρα πολύ που θα βρεθεί στη χώρα μας για να αποκλουθήσει το παιχνίδι. Παρακολουθεί τον PAOK στενά τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι φυσικά, είπε Γιώργο, η αγαπημένη ομάδα είναι η Λεύσκη, αλλά όπως και ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος της Λεύσκη, είπε συγκεκριμένα ο συνάδελφος ότι έχουμε τις ίδιες αγαπημένες ομάδες και στην Αγγλία και στην Ελλάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός και ανυπομονεί ο Βασίλ Κόλεφ για τις δύο αναμετρήσεις. First of all, what's the situation in Λεύσκη? We heard that previous years has many financial problems, but this time the thing seems to be okay. Well, the financial problems continue, because Levski have problems which are dating from the last 5 to 8 years. But the good news are that the famous coach of Levski, previous coach, who took the Champions League groups, he took over in the autumn, and without almost any resources, he made a very good team, which won the cup. It was a small miracle, because nobody expected. Levski was in a position to fight against relegation in the beginning of last season. So at the moment, Levski is getting stronger and stronger every day. Of course, in financial problems continue, but they can't stop the team from growing. And I think many of the players soon will catch the eye of bigger teams, like PAOK. I think PAOK could like many of the players to buy from Levski in the future. We have a good players. Mm-hmm. Μας είπε ο Βασίλ Κόλεφ ότι τα προβλήματα συνεχίζονται, τα οικονομικά στη Λεύσκη. Βέβαια, όχι σε τέτοιο βαθμό όπως τα προηγούμενα χρόνια. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει στον πάγκο ένας σπουδαίος προπονητής, αναφερόμενος στον κύριο Στοίλοφ. Είπε χωρίς πολλούς πόρους έχει καταφέρει να κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Πέρσι κανείς δεν το περίμενε. Θεωρητικά η Λεύσκη θα πάλευε για τον υποβιβασμό. Πολλοί πίστευαν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, και όμως πήρε το κύπελο. Η Λεύσκη γίνεται δυνατή μέρα με την ημέρα, όλο ένα και πιο δυνατή. Εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όμως φαίνεται τα πράγματα να έχουν μπει σε μια σειρά, και είπε συγκεκριμένα ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στο ρόστερ της Λεύσκη
που θα γυαλίσουν το μάτι άλλων ομάδων και ανάμεσά τους μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν παίκτες, μας είπε, στη Λεύσκη που μπορούν να παίξουν και στον ΠΑΟΚ. Ποιους παίκτες πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα από τη, που παίζουν στη Λεύσκη? Ποιους πρέπει να προσέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ περισσότερο σε αυτά τα δύο μάτς? Which are the most dangerous players for ΠΑΟΚ? Which players must look after? There is one very good player which is on loan from Manchester City. It's Philip Krastev. He is a young international. He plays his place is in the middle. He is very young and believe me, he has a lot of quality. Of course, he is one of the many players owned by Manchester City, but for me, you will see by your own eyes, he has a very good chance to play in the future for the first team of Man City. Also, the left winger, Welton from Brazil, is a very good player. He is very tricky, similar to Garincha. Even Garincha played in the past on the other side. On the right wing, but his dribble is very similar to Garincha. And also I can note one of the defenders. It's a young Panamian international, Jose Cordova. He was almost he came for a few money, but in 2 or 3 months he developed to international player of Panama. Very strong, very very strong build, and he is a very clever defender and very fast. And also the other central defender, yes. The other central defender, which is from Gambia, Sonko, but he has a Swedish passport. He is also very good defender. Mm-hmm. Maybe he played for Östersund against PAOK in the past, but I'm not sure about it. Maybe he can play. Because he came from Östersund. Okay, μας είπε ο συνάδελφος για τον Córdoba, τον στόπερ από τον Παναμά, είπε ότι εξελίσσεται σε έναν πολύ, πολύ καλό ποδοσφαιριστή και διεθνή. Μας είπε για έναν Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος παίζει στα αριστερά. I think, Mr. Kolev, you mean the Brazilian is Welton, the left winger? Welton, yeah. Yeah, yes. Left winger. Yeah, there is a new central forward, but I don't know anything about him. He's coming from Bayern. Mm-hmm. Stuhlf is famous for getting very good players for a big value. So he could be okay too. But this one is very good. The left winger, Welton. Μάλιστα, Γιώργο, και φίλοι του Λίμπερο, είπε ο συνάδελφος ότι έχει την τρίπλα του Γκαρίντσα. Είναι πολύ τεχνίτης ο Γουέλτον, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. I didn't catch the first name that you said about Manchester City. The midfielder. This is Philip Krastev. Philip Krastev is international. Yes. Krastev. Mm-hmm. He's very good. He's the best player in the Bulgarian league. Uh-huh. For me, he's the best player in the league. Even compared to the Ludogorets players, who you know. Αναφέρει το Βασίλη στον Φιλίπ Κράστεφ, τον 20χρονο επιτελικό μέσο της Λεύσκη, διεθνή στα 20 του, και μας είπε ότι είναι ο καλύτερος ίσως στο βουλγαρικό πρωτάθλημα και μπορεί να συγκριθεί ακόμα και με τους παίκτες της Ludogorets, μια ομάδα η οποία, εντάξει, κυριαρχεί τα τελευταία 10 χρόνια. Τελικά κατάφεραν, έκαναν μια πρόταση νομίζω ή ζήτησαν το μεγάλο γήπεδο της Σόφιας και όχι αυτό που αγωνίζεται για να παίξει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το ευρωπαϊκό εκεί. Θα γίνει αυτό τελικά ή όχι? Όχι, νομίζω θα γίνει το γήπεδο στη φυσική έδρα της Λεύσκη. Ναι, να ρωτήσουμε και τον ρώτα τον λίγο γιατί κάναμε μια προσπάθεια αυτό. Να πάνε εκεί για οικονομικούς λόγους. People of Levski wanted the big stadium of Sofia to for the match with PAOK, but we know that the match will be played in the physical home of Levski. Mm-hmm. It's better for Levski to play in its own stadium because
it's very close to the field, and believe me, the supporters are like the PAOK ones, and it will be very difficult for PAOK on this stadium. Because the national stadium, the stands are far from the field. Yes, I see. Το επιβεβαιώνει αυτό ο Βασίλ Κόλεφ, μας λέει ότι θα γίνει το παιχνίδι στη φυσική έδρα της Λεύσκη, στο οποίο οι κερκίδες είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, είπε, ενώ στο εθνικό στάδιο της Σόφιας, το οποίο χωράει 50.000 κόσμου, οι κερκίδες είναι πιο μακριά και δεν θα ήταν τόσο καλά τα πράγματα για την Λεύσκη. Mr. Κόλεφ, I think that the stadium will be full in 21 July. 100%. Mm-hmm. Θα είναι γεμάτο. Ξέρει αν έχει γίνει, επειδή υπάρχει μια φημολογία, μια παρασκηνιακά τέλος πάντων, έχει προκύψει μια συζήτηση, αν το επιβεβαιώνει, ότι τελικά δεν θα έρθουν ούτε φίλοι του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία και δεν θα έρθουν και Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ισχύει ή διαψεύδεται? Είναι μόνο μια κακή φήμη, ας πούμε? Mr. Kolev, we read in the Bulgarian press, in Bulgarian sites, that there is an agreement between PAOK and Levski not to be allowed fans to travel in Sofia and in Thessaloniki. It is true because from PAOK we know that the two teams, they are not yet talk about it. What's your information? And what the left I think it's about the fans? I think it's just an idea. Left and PAOK have many troubles with in the past with support in Europe. So it is just an idea. What I don't know is whether PAOK is suspended for away fans in Sofia. But I think supporters of Levski want to come to Saloniki. What I'm not sure is how many tickets they will get, because I think Levski can come with around 5,000 to 7,000 fans, and they can't fit in the away stand in Tumba. But it's just an idea, it's not in official. 7,000 you said? Between 5,000 and 7,000 they can come if they have tickets. And also all the North Greece is there are many PAOK supporters, but at the same time many people from Bulgaria who are for summer holidays, and half of them are Levski supporters. So it will be during all the along all the North Coast there will be many people who will watch the game mixed together, Levski and PAOK. Yes, yes. Είναι μια ιδέα, μας είπε ο κύριος Κόλεφ, ναι. Ουσιαστικά επιβεβαιώντας ότι ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, αυτό μπορώ να το πω και εγώ με σιγουριά, ναι. Μιλώντας και με τον ΠΑΟΚ, ότι απλά είναι ενδεχομένως η πρόθεση της Λεύσκης, και μας είπε ο κύριος Κόλεφ ότι δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν του ΠΑΟΚ να έρθουν στην Σόφια, πάντως πολλοί φίλοι της Λεύσκης θα θελήσουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, και έκανε λόγο, Γιώργο, για 5 με 7.000 κόσμου. Αν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να δώσει τα εισιτήρια αυτά στην στη Λεύσκη, και μας είπε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι ένας προορισμός που πολλοί συμπατριώτες του προτιμούν για τουρισμό το καλοκαίρι, άρα θα έχει και κόσμο από τη Βουλγαρία που έτσι και αλλιώς θα είναι εδώ εκείνη την περίοδο για τουρισμό, οπότε και αυτοί θα θέλουν να έρθουν στο γήπεδο. Είναι μια ιδέα, όταν λέει τι εννοεί δηλαδή? Ποιος το σκέφτηκε και το είπε, ας πούμε, αυτό? Mr. Kolev, thank you very much for the conversation. Τον έχουμε. Τώρα, Γιώργο. Mr. Kolev, one moment, please. You told us that it's an idea about the fans. It's an idea of Levski. Yeah. Mm-hmm. I don't know. I'm not sure because it's an unofficial information coming around the team, but I cannot confirm if it's Levski or PAOK idea or both teams, or I don't know. I don't know really. Theme, thanks. And one more question, Mr. Kolev. Levski, I think, has made three transfers so far. Yeah. There are going to be more transfers in the future, or the roster is full
and the coach is okay with these three transfers? Well, these three transfers are very, very big ones. So they are okay. But if there is a good player, maybe they can take one too. But I think this they finished with the transfers. This will be the roster. Okay. Ευχαριστώ τον κιόλας. Thank you very much. Thank you. Kolev. Thank you. Thank you. Thank you very much. We are waiting you in Thessaloniki in one month. Thank you very much. Yeah, I'm coming. Thank you. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλη Κόλεφ, θα μας δώσει την μετάφραση τα όσα είπε τέλος πάντων στην τελευταία ερώτηση για αυτή την ιδέα που είπε πριν. Ιδέα, για πες Στέργιο, τι είπε. Μας είπε ότι δεν ξέρω αν είναι ιδέα της Λεύσκη, αν είναι ιδέα του ΠΑΟΚ. Απλά έπεσε στο τραπέζι, γράφτηκε. Εγώ ξαναλέω με πλήρη βεβαιότητα ότι δεν έχει γίνει καμιά κουβέντα. Αυτό ξεκίνησε από τη Βουλγαρία. Από ρεπορτάζ. Από τη Βουλγαρία, ναι. Δημοσίευμα Κυριακής πρωί. Okay. Το οποίο το συμπτωματικά τώρα που μιλάμε μαζί, το τσέκαρα πρώτος, έπεσε στην αντίληψή μου και έγραφε αυτό το πράγμα. Αλλά όσο οφείλουμε, πρέπει να παίρνουμε και την άλλη πλευρά και να λέμε ισχύει ή δεν ισχύει. Από το ΠΑΟΚ δεν το γνώριζαν καν, γιατί απλά, όπως είπε ο Κώστας Βασιλόπουλος, δεν έχουν μιλήσει για τίποτα ουσιαστικά. Όχι μόνο για τα εισιτήρια και για τους οπαδούς. Οι δύο πλευρές. Δεν έχουν ακόμα δηλαδή ξεκίνει. Ναι, ναι, γιατί απέχει ακόμα το παιχνίδι έναν μήνα το πρώτο μάτς. Πάντως είναι εντυπωσιακό, εγώ δεν το περίμενα, από την αλήθεια, Γιώργο, ότι θα υπήρχε ακόμα και η εκτίμηση για 5 με 7.000 οπαδούς στη Λεύσκη. Δηλαδή στο μυαλό μου, το έλεγα και πριν από λίγο, έλεγα 2.000, 2.500, άντε 3.000. Αλλά επιβεβαίωσε ο Βασίλη Κόλεφ ότι έχει πολύ κόσμο και η Λεύσκη, και το έχω ξαναπεί, υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, επιστρέφει η ομάδα στην Ευρώπη. Στο τέλος, το ρώτησα για αν θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Η Λεύσκη έχει πάρει ήδη τρεις. Τελευταίος ένας Βραζιλιάνος επιθετικός ονόματι Ρονάλντο. Ναι. Είπε ότι είναι τρεις πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ είναι γεμάτο. Δεν θα κάνουμε άλλες μεταγραφές, εκτός και αν βρεθεί κάποιος παίκτης καλός στην πορεία. Το είπε ουσιαστικά και ο προπονητής προχθές μετά το φιλικό που είχαν, ότι και τα οικονομικά μας δεν μας επιτρέπουν να πάρουμε και άλλους παίκτες. Φαίνεται να είναι ευχαριστημένος. Τώρα, για να το κλείσουμε, να πάμε και στο διάλειμμα για το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να ξεκινήσουν οι επαφές των δύο ομάδων. Φαντάζομαι όσο περνάνε οι μέρες δεν θα αργήσουν πολύ, γιατί πρέπει να διευθυνθούν αρκετά θέματα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να υπάρξει μετακίνηση, αλλά δεν βλέπω, για να τα λέμε όλα, και μεγάλη ζέση. Δηλαδή, εάν πει η Λεύσκη, παιδιά, δεν θέλουμε οπαδούς, και η UEFA γνωμοδοτήσει ότι, παιδιά, μήπως να μην έχουμε μετακίνηση οπαδών τώρα καλοκαιριάρικα, γιατί θα μιλάμε για μεγάλο όγκο. Δηλαδή, για πλάκα θα μπορούν να πάνε 3, 4, 5.000 φίλοι του ΠΑΟΚ στη Σόφια, 5 ώρες δρόμος είναι. Και το ίδιο, όπως φαίνεται, και οι Βούλγαροι. Δεν θα πιέσει πολύ ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν είναι ρεπορτάζ, αλλά από τα συμφραζόμενα, μιλώντας με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν πει η Λεύσκη δεν θέλουμε και η UEFA πει, παιδιά, μήπως να το ακυρώσουμε. Δεν θα πει ο ΠΑΟΚ, όχι, εμείς σώσο και καλά θέλουμε μετακίνηση οπαδών. Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας. Θα το δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και όσο περνάνε οι μέρες, Γιώργο, και το κλείνω, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η Λεύσκη ο πιο εύκολος αντίπαλος που θα μπορούσε να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ για παιχνίδι 21 Ιουλίου. Σωστό. Που θυμίζω η Λεύσκη θα έχει και δύο επίσημα για το πρωτάθλημα. Μέχρι να έρθει η ώρα για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κανένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια του. Συν του ότι στο Ήλοφ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, έκλεισε το ρόστερ, άντε να έρθει ακόμα ένας, δεν μπορεί να πει το ίδιο και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ότι έχω το ρόστερ μου τακτοποιημένο και πάμε να δουλέψουμε από αύριο και μετά στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά. Μιλήσαμε και για τον Ζήφο στην αρχή, μιλήσαμε για τα υπόλοιπα. Μιλήσαμε και με τον Βασίλη Κόλεφ για να μας μετέφερε ότι τι γίνεται στη Λεύσκη, στην ομάδα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή την 21 Ιουλίου. Ναι, 21 Ιουλίου. Ξεχνάει πολλοί κόσμος, Γιώργο, ότι σε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ζήφκο Ζήφκοβιτς ήταν αυτός που έπρεπε. Δεν σου λέω ότι είναι ο κορυφαίος όλων, αλλά δεν είναι και ο τελευταίος όλων. Και το λέει ένας άνθρωπος, εγώ δηλαδή, που έχω πει δημόσια ότι δεν θα ήθελα να παραμείνει ο Ζήφκο, αλλά δεν είναι και ο παίκτης που να τραβάμε τα μαλλιά μας πώς έμεινε στον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει και καλά παιχνίδια. Ελπίζουμε στα επόμενα δύο χρόνια να δούμε τον Ζήφκοβιτς των ευρωπαϊκών παιχνιδιών και όχι τον Ζήφκοβιτς της πρεμιέρας πέρσι με τον Μπας Γιάννα στην Τούμπα.
να δούμε τον Ζίχοβιτς της Ξάνθης. Εκεί όπου λέγαμε, τι κάνει το παλικάρι, πού τα βγάζει αυτά. Πώς τα βγάζει μάλλον. Σωστή παρατήρησή σου, βέβαια στα παιχνίδια της Ξάνθης με τον Άρη δεν προλάβαινε να μετράει γκολ ο Ζίφκοβιτς, αλλά εντάξει, μια κακή παρένθεση όπως έχουμε όλοι στη ζωή μας. Έγινε, Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια. Να σε καλά.